Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Οικονόμου, τον βουλευτή πλέον του ΠΑΣΟΚ, αφού πήρε έδρα το κόμμα. Ωραία γραβάτα. Σήμερα είχα μπει στον πειρασμό, συγχαρητήρια και για το κόμμα και για εσάς κύριε Οικονόμου. Όχι, φέρτε μου λίγο από το γραφείο, από την τουλάπα μου. Γιατί έχω τέτοια γραβάτα και είχα μπει στον πειρασμό σήμερα να τη βάλω, όχι γιατί θα ήσασταν εσείς ως ΠΑΣΟΚΟΣ βουλευτής. Γιατί είπα να μην βάλω σήμερα, πραγματικά φέρτε την για να δείξω ότι μοιάζουν οι γραβάτες μας. Συγχαρητήρια, όπως είπα, όχι μόνο για το κόμμα, αλλά και για εσάς. Και σας ευχαριστώ για τις καλές κουβέντες για το κόμμα, για μένα, για τη γραβάτα μου. Λοιπόν, τώρα το θέμα βέβαια είναι, τον έβαλε τον στόχο από το πρώτο βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικός σε αυτόν τον ένα μήνα, γιατί είναι πολύ μικρός, βεβαίως διαστέλλεται ο χρόνος στα πολιτικά πράγματα για να συμβεί αυτό. Ακριβώς. Γιατί είναι βέβαιο ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κοιτάξει λίγο να βελτιώσει τα ποσοστά του και όχι να απολέσει ποσοστά. Αλλά έχει την απειλή, γιατί ευεργετούνται από το νέο νόμο τα δύο πρώτα κόμματα, έχει την απειλή να χαθούν έδρες και πάλι. Οπότε πράγματι πρέπει ο αγώνας, φαντάζομαι έχει ξεκινήσει από χθες, για να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Έτσι δεν είναι? Εγώ έχω και την εμπειρία του 12, την τραυματική εμπειρία του 12. Ακριβώς. Να θυμίσω ότι ήμουν βουλευτής δύο ημερών. Το λέγαμε, εντάξει, το λέγαμε συνολικά το βράδυ της Κυριακής για την περίπτωσή σας, πράγματι. Να δούμε τα πράγματα συνολικά. Εγώ λέω ότι κανείς δεν μπορεί να επιχαίρει για την κυριαρχία στη χώρα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς γράψαμε μια άνοδο της τάξης σχεδόν 50% από τα αποτελέσματα του 19. 200.000 νέοι ψηφοφόροι προστέθηκαν στο άθροισμά μας. Αυτό μας δίνει ένα εξαιρετικά θετικό πρόσημο. Πάνω από όλες τις προβλέψεις και τα δημοσιονομικά προγνωστικά. Πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια διψήφιο ποσοστό. Τεράστια ευθύνη. Και άλλα αυτά έγιναν, παρόλα αυτά έγιναν ή που έγιναν, στη χώρα έμεινε όρθια η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί πρέπει να κοιτάξουμε στον μεγάλο της χορηγό, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Μια παράταξη που παρήγαγε δημοσιονομικές προβλέψεις εκτός, παρήγαγε ελλείμματα στην κοινωνία, παρήγαγε ακρίβεια, παρήγαγε την ιστορία των υποκλοπών, άρα μεταρρυθμίσεις, επεμβάσεις στο κράτος δικαίου. Όλα αυτά έχουν ένα, πρέπει να δείξουν, να στέλνουν λουλούδια κάθε μέρα στον κύριο Τσίπρα. Τώρα, γιατί στην, κοιτάξτε, παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο ότι κανένας δεξιός βουλευτής, κανένας νεοδημοκράτης βουλευτής δεν θα αναγνωρίσει ότι είχε πράγματι χορηγό το κόμμα του τον κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήταν πάρα πολλές συγκάφες αυτά, δεν ξέρω αν ακούγατε την κουβέντα που είχαμε πριν, γιατί ήσασταν στην αναμονή με τον κύριο Κόκαλη. Αλλά έχει ευεργετηθεί σίγουρα και το ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε τώρα είναι λίγο η θεωρία της κότας και του αυγού. Γιατί όπως με δικούς σας ψηφοφόρους και στελέχη δυνάμωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φέρετε, θα τη δείξω μετά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι και τώρα επέστρεψαν ψηφοφόροι σε εσάς. Θέλω να πω και εσείς ευεργετηθήκατε από αυτή την αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, λέω εγώ. Σε τέσσερις, πάτε με άγριες διαθέσεις, έτσι. Κοιτάξτε, εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε μία σοβαρή αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή τη διαδρομή ούτε ικανή ούτε σοβαρή αντιπολίτευση υπήρξε. Να θυμίσουμε, πέρα από τα ότι έβαλε κάτω από τα φτερά της τα ορφανά των ΑΝΕΛ, πέρα από το ότι έβαλε κάτω από τα φτερά της τον Βαγγέλη Αντόναρο, ισοδύναμο της καραμαλικής χρεοκοπίας, να θυμίσουμε και το κλείσιμα του ματιού, συγκλονιστικό για όποιον λέει ότι είναι αριστερός, στους ακραίους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Να μιλήσουμε για τον καταγγείλατε πολύ έντονα γι' αυτό. Έτσι, μάλιστα νομίζω ο αρχηγός σας δεν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης που είπε πώς θα αντικρίσει τη μάνα του Φίσα. Νομίζω το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό κάποια στιγμή. Έτσι και αλλιώς το συλλογικό υποσυνείδητο των Ελλήνων θα καταγράφηκε ότι ένα αριστερό σε εισαγωγικά κόμμα
ζήτησε ουσιαστικά τις ψήφους των Ελλήνων, της Χρύσης Αυγής, όποιο άλλο κόμμα. Καλά, δεν το είπε και έτσι ακριβώς. Είπε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί ήταν όλοι φασίστες οι άνθρωποι, ότι παρασύρθηκαν προς αυτή την επιλογή. Και... Αλλά έμεινε αυτό. Ήταν ένα σοβαρό κλείσιμο του ματιού πάντως. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε. Τι κάνετε από εδώ και πέρα, είναι το θέμα. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι η εχθρός μας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι και αλλιώς έχει καταγραφεί, έχει περάσει στην ιστορία από την Κυριακή. Εμείς θέλουμε να ακούμε τα προβλήματα των Ελλήνων και να δίνουμε λύσεις, έστω και από το χώρο της αντιπολίτευσης. Εχθρός μας λοιπόν είναι τα προβλήματα των Ελλήνων, εχθρός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο ιδεολογικός αντίπαλος, ο πραγματικά ιδεολογικός αντίπαλος, είναι η Νέα Δημοκρατία και οι προτάσεις. Η μια Νέα Δημοκρατία που ενδιαφέρεται για τους λίγους ενάντια στους πολλούς, πάραξε κοινωνικές ανισότητες, οικονομικές ανισότητες, δημοσιονομικές εκτροπές σε εισαγωγικά, γιατί το χρέος μπορούμε να το πούμε ότι ανέβηκε 56 δις από την εποχή των μνημονίων, έχει παράξει εμπορικά ελλείμματα. Ξέρετε, εισάγουμε 20,2 δις περισσότερα από όσα εξάγουμε για το 2022. Αυτό δεν είναι νούμερο, δεν είναι ένα νούμερο που μπορεί να είναι περήφανος ο Υπουργός Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά δηλαδή έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα παραλάβει από τον εαυτό της μια κατάσταση η οποία δεν θα την ενθουσιάσει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δυνάμωσε τόσο? Ήταν οι γκάφες, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ πανωτές. Ήταν ένα κόμμα που είχε μια ρητορική που δημιουργούσε μια σύγχυση στο εκλογικό σώμα. Αρκεί αυτό? Θέλω να πω, δεν είχε και θετική ψήφο? Εμάς είναι σταθερή η απάντησή μας και προκύπτει κιόλας από τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι η μεγάλη ενδυνάμωση έγινε το τελευταίο διάστημα μετά τις δηλώσεις Κατρούγκαλου για υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Η ανάλυση μας λέει, κοιτάξτε τον χρυσό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ανέμιζε το σκιάχτρο του ΣΥΡΙΖΑ, ανέμιζε το σκιάχτρο του Αλέξη Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία έτρεχε στις δημοσκοπήσεις, έτρεχε στην καταγραφή των όποιων δημοσκοπικών αριθμών. Μάλιστα. Το ξέρετε πολλά χρόνια τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και πριν ακόμη αναρριχηθεί στην ηγεσία του κόμματος. Το ξέρετε καλά, εννοώ. Το ξέρετε και ανθρώπινα, το ξέρετε και πολιτικά. Το ξέρω και εγώ και ανθρώπινα και πολιτικά, αλλά εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Έχει ξεδιπλώσει όλα τα χαρίσματα, το ταλέντο του Νίκος Ανδρουλάκης, ή μένει να δούμε κι άλλα ακόμη? Εγώ θα μπορούσα να πω ποιο είναι το χαρακτηριστικό, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του πρόεδρου μας. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του πρόεδρου μας είναι η εγκατάσταση πίστης στους συνομιλητές του. Ό,τι λέει το κάνει. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που λέμε σε αυτό το νέο Πασόκ. Ό,τι λέμε το κάνουμε. Λέγαμε όχι σε Μητσοτάκη, όχι σε Τσίπρα. Το κρατήσαμε. Άρχισαν και οι δύο να μας κατηγορούν αριστερά-δεξιά ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, ψηφίζοντας Ανδρουλάκη ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό μας και με αυτό που θα προχωρήσουμε είναι η εγκατάσταση εμπιστοσύνης. Σε αυτό θα στηριχθεί και η εγκατάσταση μιας άλλης ματιάς για την πολιτική, την οποία πολιτική με ήττα ήρθαμε για να υπηρετήσουμε. Και θα την υπηρετήσουμε με όρους αληθείας, σύνεσης, αλλά και αξιοπρέπειας. Αυτό που λέμε θα το τηρούμε. Στην ανθρωπογεωγραφία που διαμορφώθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή που θα είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα δύο ημερών, όπως ξέρουμε, Κυριακή και Δευτέρα, έτσι. Με το καλό να ορκιστείτε λοιπόν. Ακριβώς. Την Κυριακή. Είναι πιο ισχυρή η σφραγίδα Ανδρουλάκη, θέλω να πω, είστε πολλοί άνθρωποι που είστε κοντά στον πρόεδρο? Κοιτάξτε, είμαι 41 άτομα, όσο μπορώ, δεν τους ξέρω όλους. Νομίζω ότι είναι κοινοβουλευτική όλων των τάσεων, όπως πρέπει να είναι στα μεγάλα κόμματα. Τα μεγάλα κόμματα δεν θα πρέπει να είναι αφιερωμένα ντε και καλά στο πρόσωπο του Προέδρου και στην αλήθεια του Προέδρου. Θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε την άποψή μας και αυτό είναι και ο ορισμός της δημοκρατίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δημοκρατία στα κόμματα. Μάλιστα. Για έλατε τώρα να δούμε τι σηματοδοτική δική σας είσοδο. Είστε ένας άνθρωπος
που ήταν ένας πολύ καλός επαγγελματίας, που είχε αγάπη από την πολιτική, έτσι κι αλλιώς όλοι ξέρουν και στη Θεσσαλία, όχι μόνο στα Τρίκαλα, τη δική σας σχέση, της οικογένειας εννοώ, με την πολιτική. Ήταν μια φλόγα που υπήρχε, που στα δύσκολα, εκεί που βλέπατε ότι δεν τα καταφέρνει το κόμμα σας, η φλόγα παρέμενε ως φλογίτσα έστω μέσα σας. Κοιτάξτε, στο κόμμα, το κόμμα είναι η διαδρομή του Πασόκ, την έχουμε στην οικογένειά μας. Αλλά πέρα και πάνω από αυτό, ο καθένας έχει τις απόψεις του και ακόμα και τώρα έχουμε συγκρούσεις και ενδοοικογενειακές για θέματα που... Με τι διαφώνησαν, για παράδειγμα, στην οικογένεια. Τι σας λέγανε να μην κάνετε, ας πούμε. Εγώ πάντα ήμουνα πιστός στις δημοσιονομικές στις αυστηρές, όσο γίνεται, δημοσιονομικές προσαρμογές. Άνθρωποι του, οι ανιόντες μου, ίσως όχι τόσο. Άρα αν ακούγατε σήμερα στα 23 ένα σύνθημα τσοβόλα δώστε όλα, θα σας εικονόταν η τρίχα. Προφανώς η δικιά μου άποψη ότι, ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πρέπει να ενισχύεται. Προφανώς πρέπει να ενισχύεται, ακόμα και με επιδόματα. Αλλά όχι επιδόματα οριζόντια, επιδόματα τα οποία θα είναι στοχευμένα, όχι τα επιδόματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, επιδόματα με σκαλοπατάκια, με στόχευση που παράγουν έργο. Μάλιστα. Όχι επιδόματα που επιδοτούν την ανεργία και όχι την εργασία, να πω ένα άλλο κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, το τσοβόλα δώστε όλα για να σας κάνω μια τοποθέτηση για το παρελθόν το οποίο δεν έχω ζήσει, θα σας έλεγα ότι εμένα δεν μου πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να βάλω κι εγώ έτσι από πάνω τη γραβάτα να δω αν πραγματικά είναι ίδιας απόχρωσης, έτσι. Να, αυτή θα έβαζε σήμερα και θα μας κορόιδευαν μετά, θα άλλαζε το πουκάμισο μόνο, που είναι ωραίο, πάει πολύ ωραία στο γαλάζιο, η πράσινη γραβάτα. Είστε πολύ ικανός όλα. Δεν έχω να σας κάνω παρατηρήσεις, αλλά θα σας πω κάτι. Δεν είναι παρατήρηση, είναι προτροπή. Κλείστε το σακάκι, θα φαίνεστε πιο κομψός. Αν το κλείσετε και τώρα, θα δείτε πως αμέσως το shape του σώματος... Κοιτάξτε τώρα. Θέλω να δείτε το βράδυ... Αν ανοίξετε και τα χέρια έτσι, θα δείτε ότι αμέσως αλλάζει. Επειδή θα έχετε από εδώ και πέρα τηλεοπτικές εμφανίσεις, σας το λέω με αγάπη, γνωριζόμαστε χρόνια... Το ξέρετε, σας εκτιμώ. Η εμπειρία μας και στην αισθητική έχει μεγάλη απόσταση, το καταλαβαίνετε. Όχι δα. Τώρα και εσείς και η σύζυγό σας είστε από τα πιο κομψά ζευγάρια. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ οικογενειακώς. Για τη διπλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε οικονόμου. Σας ευχαριστώ. Καλή θητεία, τώρα θα τα πούμε βέβαια το βράδυ της 25ης. Τα καλή θητεία, γιατί τώρα θα ήταν κοροϊδία να πούμε για τη μια μισή μέρα που θα πάτε στο κοινοβούλιο. Να σας ευχόμαστε. Ναι. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλίου. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για όλα σας. Ευχαριστώ.